Τέλος, στην αγωνία των υποψηφίων των Πανελληνίων έδωσε η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 73.161, εκ των οποίων 61.985 υποψήφοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 11.176 υποψήφοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ. Συνολικά εισήχθησαν στα ΑΕΗ, στις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες, στην ΑΣΠΕΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και στις ακαδημίες της πυροσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος 63.412 υποψήφοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Να σημειωθεί ότι δύο από τις τρεις σχολές με τη μεγαλύτερη πτώση σε αριθμό μορίων είναι στρατιωτικές, ενώ η τρίτη είναι το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με 14.820 μόρια, καταγράφοντας πτώση 2.900 μορίων. Τους μαθητές που κατάφεραν να ανταποκριθούν με επιτυχία στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων συνεχάρει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πέτρος Αγγελόπουλος, ο οποίος επίσης συνεχάρει τους εκπαιδευτικούς που προετοίμασαν τα παιδιά, καθώς και τους γονείς που τα στήριξαν και τους έδωσαν κουράγιο να πιστέψουν στις δικές τους δυνάμεις. Σε αρκετές σχολές βλέπουμε μία μείωση των βάσεων και εξαιτίας της, αυτής της ύπαρξης των βάσεων έχουμε σε ορισμένες σχολές και μία μείωση των φοιτητών και φοιτητριών που εισάγονται. Πραγματικά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ένα διαμάντι για όλα τα Ιόνια νησιά. Γίνεται σε όλα τα τμήματα εξαιρετική δουλειά τόσο στα προγράμματα σπουδών, τόσο με επιστήμονες καθηγητές οι οποίοι στελεχώνουν όλα τα τμήματα, και πραγματικά οι φοιτούντες μαθητές κερδίζουν τα μέγιστα. Έχει ιδιαίτερα καλές και σημαντικές σχολές. Και βεβαίως είναι ένα μειονέκτημα η μείωση των φοιτητών και των φοιτητριών που εισάγονται. Δυστυχώς η ύπαρξη της βάσης σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να συγχαρώ τόσο τους μαθητές και τις μαθήτριες που κατάφεραν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αξιέπαινε η προσπάθειά τους, επικεντρώθηκαν στο στόχο τους και ολοκλήρωσαν την εισαγωγή τους. Εύχομαι αυτές οι επιλογές να δικαιώσουν πραγματικά τη ζωή τους και να έχουν πάντα επιτυχίες. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους συναδέρφους και στις συναδέρφισες, εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάστηκαν όλα τα χρόνια συστηματικά, δείχνουν προσήλωση στο στόχο, στηρίζουν σε όλα τα επίπεδα ψυχικά, ηθικά και διδακτικά τους μαθητές και τις μαθήτριές μας και τους βοηθούν πάντα με τον τρόπο τους στην προετοιμασία ώστε οι μαθητές μας να ανταποκριθούν κατάλληλα στις απαιτήσεις αυτών των δύσκολων εξετάσεων. Να μην ξεχάσουμε και τους γονείς επίσης, γιατί και οι γονείς αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί στήριξαν τα παιδιά τους, τους έδωσαν κουράγιο και δύναμη να πιστέψουν στον εαυτό τους και να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Κλείνοντας να πω ότι στη δοκιμασία αυτή δεν θεωρώ ότι υπάρχουν νικητές και ιτημένοι. Για όσους τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που προσδοκούσαν, πρέπει όλοι να ξέρουμε και πρώτιστερα οι ίδιοι ότι οι ευκαιρίες στη ζωή δεν σταματούν εδώ. Έτσι τα όνειρα και οι στόχοι μπορούν πάντα να πραγματοποιηθούν όταν η θέληση για αυτά είναι μεγάλη. Έτσι το μέλλον δεν καθορίζεται από μία μόνο στιγμή. Έχουμε μπροστά μας πεδίο δόξης λαμπρό για να το εκμεταλλευτούμε. Καλή αρχή σε όλες τις επιτυχούσες και σε όλους τους επιτυχώντες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Ανοίγει για τα παιδιά αυτά ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή τους. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στη φοιτητική τους πορεία.